Αγαπητοί φίλοι του Pathfinder, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα TechnoZine. Τα δύο συστήματα που εξετάζουμε απευθύνονται σε όσους αναζητούν κάτι παραπάνω από ένα notebook απλής χρήσης. Με 200 ευρώ περισσότερα μπορείτε να αποκτήσετε μεγαλύτερη οθόνη, καλύτερες επιδόσεις, ακόμα και τη δυνατότητα να παίξετε κάποια παιχνίδια. Αν και τα notebooks απλής χρήσης γύρω στα 500 ευρώ αποτελούν τους πιο συχνούς καταναλωτικούς στόχους, κάποιοι που μπορούν να υπερβούν αυτό το όριο έχουν τη δυνατότητα να αγοράσουν κάτι πολύ καλύτερο και κατά την άποψή μας πιο χρήσιμο. Και μόνο το γεγονός ότι έχετε τη δυνατότητα να ανέβετε από τις 15,6 στις 17,3 ίντσες είναι μια σημαντική διαφορά. Το Inspiron 17R1710 της Dell και το Pavilion Z7-1110EV της HP διαθέτουν οθόνες 17,3 ίντσων, ανάλυσης 1600x1900, με την οθόνη του Inspiron να υποφελείται του επίσης φωτισμού LED. Ωστόσο, στην πράξη, και οι δύο οθόνες είναι εξαιρετικές, με καλή φωτεινότητα, ζωντανά χρώματα και καλές γωνίες θέασης. Στα κοινά στοιχεία των δύο συστημάτων σημειώστε δίσκο των 500 GB, μνήμη των 4 GB, DVD writer και δυνατότητα ενσύρματης και ασύρματης δικτύωσης. Οι πρώτες διαφορές αρχίζουν να γίνονται αισθητές στον τομέα της συνδεσιμότητας, καθώς το Inspiron διαθέτει δύο θύρες USB 3 και μία combo SATA USB, τα οποία δεν βρήκαμε στο Pavilion. Από την άλλη, το Pavilion, πιστό στην επιλογή της Altec Lansing στα ηχεία, προσφέρει πιο ζωντανό ήχο. Εξωτερικά, έχουμε να κάνουμε με δύο notebooks τυπικής σχεδίασης. Ωστόσο, αξίζει να αναφέρουμε στα υπέρ του Inspiron την αλουμινένια βάση στήριξης χεριών, αλλά και το πληκτρολόγιο τύπου Island, που μας φάνηκε πιο άνετο από το Pavilion. Οι πιο σημαντικές διαφορές των δύο συστημάτων βρίσκονται στον επεξεργαστή και την κάρτα γραφικών. Το Pavilion με τον Core i3 υπερέχει στην επεξεργαστική ισχύ, ενώ το Inspiron με την GeForce GT525M υπερέχει στα γραφικά. Ξεκινώντας από τους επεξεργαστές, στο Pavilion συναντάμε το γνωστό Core i3-2310M στα 2,1 GHz, ενώ στο Inspiron το Pentium B940 στα 2 GHz. Πρόκειται για δύο entry-level προτάσεις της Intel, με το δεύτερο να είναι ελάχιστα νεότερος, αλλά να μην περιλαμβάνει κάποιες τεχνολογίες όπως Hyperthreading και Turbo Boost. Στην πράξη, σημειώστε πως, σε σχέση με το μέσο όρο των συστημάτων των 500 ευρώ, το Inspiron διαθέτει περίπου 30% περισσότερη επεξεργαστική ισχύ, με το Pavilion να προσφέρει επιπλέον 30% σε σχέση με το Inspiron. Ωστόσο, συνολικά η υπεροχή του Pavilion στις επιδόσεις περιορίζεται σε λιγότερο από 10% λόγω των καλύτερων γραφικών του Inspiron. Η GeForce GT525M της Nvidia που συναντάμε στο Inspiron είναι σαφώς ανώτερη της Radeon HD6470M που υπάρχει στο Pavilion. Αν και οι δύο κάρτες γραφικών διαθέτουν μνήμη 1 GB και υποστηρίζουν DirectX 11, οι επιδόσεις και τα χαρακτηριστικά της GeForce δίνουν σε αυτόν τον τομέα ένα σημαντικό προβάδισμα στο Inspiron. Πρακτικά, στο Inspiron μπορείτε να παίξετε άνετα στη μέγιστη ανάλυση 1600x1900 με υψηλό frame rate, κάνοντας τις παραχωρήσεις μόνο σε απαιτητικά παιχνίδια, ενώ υποφελείστε σημαντικά και από την ύπαρξη της οθόνης LED. Από την άλλη, στο Pavilion μάλλον θα πρέπει να περιοριστείτε στην ανάλυση HD και με βάση αυτή να κάνετε τις όποιες παραχωρήσεις στις λεπτομέρειες. Το Pavilion είναι στο σύνολό του ένα πιο ισχυρό σύστημα. Όμως το Inspiron είναι πιο φρέσκο, διαθέτοντας οθόνη LED, θύρες USB 3 και προσφέροντας καλύτερο gaming. Η επιλογή δεν είναι ιδιαίτερα δύσκολη.